Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, εδώ στο στούντιο της Μετρόπολης, στο Ιόνιον στην Πάτρα, και θέλω να πω ότι είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη, γιατί έχω καλεσμένη την Άντζελα Κολυροπούλου. Είναι υποψήφια με την παράταξη του Νεκτάριου Φαρμάκη για την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Κυρία Κολυροπούλου, καλησπέρα, καλώς ήλθατε. Καλησπέρα και από εμένα, κυρία Μπάστα. Λοιπόν, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί τα λέμε μετά από αρκετά χρόνια και μετά από πολλούς αγώνες που είχατε κάνει εσείς, αλλά και πολλά μέλη τότε του Συλλόγου «Η Πόλη σε Άλλο». Σωστά. Ας μην πούμε πόσα χρόνια έχουν περάσει. Όχι, δεν μας συμφέρει. Μικρές ακόμα και οι δύο. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη γιατί... Γιατί ξέρω ότι είστε ένας άνθρωπος ιδιαίτερα δραστήριος, είστε ενεργοί, είστε δυναμικοί, είστε ένα πρότυπο γυναίκας, θα έλεγα εγώ, στην περιοχή μας. Γιατί συμμετείχατε σε έναν πάρα πολύ δύσκολο και ευαίσθητο αγώνα. Ήταν μια πολύ δύσκολη εποχή τότε για την πόλη της Πάτρας, η οποία πραγματικά, ενώ ξέρουμε πάρα πολύ καλά πόσο φιλόξενη η πατρινή ήταν όσον αφορά τους μετανάστες, παράλληλα όμως υπήρχαν πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να ξεκινήσουμε λίγο για εκείνη την εποχή και μετά θα πάμε και στο σήμερα. Θέλω πολύ να μιλήσουμε. Δεν έχουμε μιλήσει μετά από όλα αυτά τα χρόνια και θέλω να μου πείτε τώρα, κοιτάζοντας πίσω. Να σας πω ότι όταν μπήκα σε αυτό το ταξίδι στον εκλογικό θόκο της περιφέρειας, μου βγάζει μπροστά μου πράγματα και αναμνήσεις που πραγματικά αυτό λέω, ότι την επόμενη μέρα, ανεξάρτητα με το αποτέλεσμα, έχω ευχαριστηθεί πάρα πολύ όλη αυτή την ανασκόπηση και το flashback σε όλο αυτό το πράγμα που είχε γίνει πίσω και τόσα χρόνια. Ναι, η πόλη σε άλλο λοιπόν, ένας πολύ μεγάλος αγώνας όλων μας, όλων των πατρινών, σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, όπου ανθρώπινες ζωές, ανθρώπινες ψυχές, κυριολεκτικά στηβάζονταν ο ένας πάνω στον άλλον με αναξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης, και το εννοώ αναξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης, σε ένα οικοδομικό τετράγωνο όσο χωράνε να χτιστεί μια μεγάλη πολυκατοικία που είναι και τώρα. Δώσαμε πραγματικό αγώνα. Ο αγώνας όμως αυτός ήταν πραγματικός και πολιτικός, αλλά ναι, όχι με την έννοια της άσκησης της πολιτικής. Σωστά, σωστά. Ήταν ένα πρόβλημα που δεν αφορούσε μόνο εκείνη την περιοχή. Εμείς το σηκώσαμε όμως τότε. Αυτό θέλω να πω, έτσι, ότι μέσα από εσάς λοιπόν, μέσα από εσάς που ναι τους ζούσατε καθημερινά, αλλά πλέον έγινε αντιληπτό μέσα από εσάς ότι ήταν ένα πρόβλημα το οποίο αφορούσε ολόκληρη την πόλη. Αφορούσε ολόκληρη την πόλη. Εγώ έχω ερώτηση λοιπόν εδώ. Τότε το σηκώσαμε εμείς πραγματικά. 10-20 πολύ ρομαντικοί κάτοικοι τότε της περιοχής. Ναι. Ξεκινήσαμε πραγματικά πολύ ρομαντικά. Βέβαια μετά το πώς εξελίχθηκε για κάποιους. Οκ, αυτό δεν... Προσωπική, έτσι, ναι, καθένας... Που ουσιαστικά είναι και όλα μέσα στο παιχνίδι και στον αγώνα, έτσι. Ναι. Ας μην γελιόμαστε. Η Πάτρα έχει καταλάβει όμως ότι αυτή τη στιγμή είναι άλλη Πάτρα. Τελείως διαφορετική. Έτσι, τελείως η παραλιακή ζώνη, έτσι, η διεκδίκηση, οι ίδιοι οι άνθρωποι αυτοί. Και χωρίς το πιο σημαντικό, ναι, να πεταχτεί στα σκουπίδια, αυτό κρατάμε. Όχι, ναι, το δικό μας το βιωτικό το επίπεδο. Βέβαια. Το ότι δεν πετάχτηκε ούτε στιγμή, δεν άνοιξε το παραμικρό ρουθούνι, η παραμικρή μύτη, δεν πετάχτηκε καμία ανθρώπινη ψυχή στο δρόμο. Με σεβασμό λοιπόν σε αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό ήταν γιατί το πρώτο. Λύθηκαν δύο προβλήματα. Και η επιβίωση των ανθρώπων αυτών. Σωστά. Έτσι, σωστά. Αλλά και όλες οι συνέπειες που υπήρχαν σε ένα πολύ μεγάλο μέρος της παραλιακής της Πάτρας. Και ερχόμαστε στο σήμερα, κυρία Κολυροπούλου. Είμαι σίγουρη ότι όλα αυτά τα χρόνια δεν θα ήταν η πρώτη έτσι πρόταση που σας έγινε για να πολιτευτείτε. Το γνωρίζω πολύ καλά από τότε. Γιατί όμως τώρα, γιατί αυτή τη χρονική στιγμή και γιατί με το Νεκτάριο Φαρμάκη. Δύο συγκυρίες. Αρχικά να πω το αγαπημένο μου μότο του Καζαντζάκη. Αγαπώ Καζαντζάκη, ότι ό,τι δεν συνέβη ποτέ είναι αυτό που δεν πόθησες ποτέ. Προέρχομαι από μία βαθιά, πραγματικά πολύ βαθιά, και το συνειδητοποιώ τώρα στο μισό αιώνα μου άνθρωπος, οικογένεια. Η οικογένειά μου, η οικογένεια Κολυρόπουλου, ήταν 7 αδέρφια. Και στα οικογενειακά τραπέζια πραγματικά γινόταν ο κακός ο χαμός με την πολιτική, όχι την κομματική τη στήρα. Πολιτική, μάλιστα ο μπαμπάς μου... Όχι με παροπίδες. Όχι, έλεγε ψηφίζω κουκουβού.
Ναι. Κόμμα Κομμουνιστών Βασιλοχρόνων. Άρα βαθιά πολιτικοποιημένο άτομο. Άνθρωπος με πάθος, με όραμα. Μου αρέσει ότι κάνω να το κάνω σωστά. Η πορεία μου και ο ρόλος μου ως γυναίκας, μητέρας, καταλαβαίνετε, γυναίκα είστε κι εσείς ως, έτσι. Έχουμε πολλά καπέλα, βγάζουμε πολλούς ρόλους. Ως στέλεχος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, η μανατζερική μου ιδιότητα, η μανατζερική μου καριέρα, δεν μου επέτρεπαν μέχρι τώρα να ασχοληθώ με το πάθος που θέλω, με τη δύναμη που θέλω, με τον τρόπο που θέλω, την ανάμειξή μου στα κοινά. Έφτασε λοιπόν η ώρα τώρα, μετά από 23 χρόνια υπηρεσίας, λέμε, στην Εθνική Τράπεζα ως στέλεχος διοίκησης, με μία διαβίου εκπαίδευση, μάθηση και όλα αυτά. Διδάσκω σε κατάρτιση, κάνω τον όνειρό μου πραγματικότητα. Τα παιδιά μου μεγάλωσαν. Μπαίνω στο σπίτι και έχω το σκύλο μου. Γεια σου, Πέννη. Το παιδί μου το ένα μας βλέπει αυτή τη στιγμή από την Αθήνα. Την Πούτιν έχουμε μαζί μας 14 χρόνια. Είναι πραγματικά το τέταρτο, το πέμπτο μέλος, το τρίτο μέλος της οικογένειας, το τρίτο παιδί. Εύχομαι να δεν έχουμε άλλο τόσο, δεν θα αντέξω κάτι. Άρα μου απαντήσατε στο ότι για να κάνετε κάτι και για να επιλέξετε αυτή την ώρα να πείτε το ναι, σημαίνει ότι θα το κάνετε με πάθος. Ότι ναι. Κάνατε όλα αυτά τα χρόνια στους διάφορους τομείς που χρειαστήκατε να διαχειριστείτε. Είτε αυτό ήταν τα παιδιά σας, ήταν η οικογένειά σας, είτε ήταν η επαγγελματική σας δραστηριότητα. Κάνοντας λοιπόν το όνειρό διδάσκοντας σε νέα παιδιά, γιατί αυτό κάνατε τα τελευταία χρόνια. Έτσι, έτσι, έτσι. Θέλετε λοιπόν αυτό να το διοχετεύσετε. Ναι. Ναι. Ήρθε η κατάλληλη στιγμή. Έχω χρόνο, έχω πάθος, έχω δύναμη, κάνω τον όνειρό μου. Θέλω λοιπόν όλο αυτό που εμένα η οικογένειά μου έδωσε να το μεταφέρω στα νέα παιδιά. Ξέρετε, την επόμενη μέρα των εκλογών, πραγματικά, και εδώ αν με άκουγαν κάποιοι σύμβουλοι επικοινωνίας, ξέρετε, μου έλεγαν μην το πεις, μην το πεις, μην το πεις. Δεν είμαι όμως έτσι. Θα μου έλεγαν μην το πεις αυτό. Δεν με ενδιαφέρει αν θα πάρω 1.000 ψήφους, 5.000, 10.000. Με ενδιαφέρει από αυτούς τους 1.000 πόσα νέα παιδιά θα έχω παρακινήσει ώστε να πάνε, να ψηφίσουν στις κάλπες, να ασχοληθούν και να πάρουν το μέλλον που εμείς καταστρέψαμε, ζήτησα συγγνώμη για αυτό, στα χέρια τους. Εξού και η αυριανή μου η εκδήλωση, που προσπαθώ να παρακινήσω νέα παιδιά για αυτό. Άρα ένα το κρατούμενο. Έχω χρόνο, έχω δύναμη, έχω πάθος, έχω κατάρτιση, έχω εμπειρία. Πολλά έχω, είπα. Πάμε, έχω και φαρμάκιο. Έχω και φαρμάκιο. Για πάμε εκεί λοιπόν. Ναι, ωραία όλα αυτά. Καλά μας τα λέτε. Εμείς ξέρω και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και όσοι σας γνωρίσουν τι έχετε μέσα σας και πόσα πολλά μπορείτε να δώσετε και το έχετε αποδείξει. Γιατί όμως με το νεκτάριο φαρμάκι? Δεν έχω φαρμάκι. Όταν μου έγινε η πρόσκληση από τον Νεκτάριο Φαρμάκι να συμμετάσχω στο ψηφοδέλτιο, πραγματικά θεώρησα ότι ήταν κάτι πάρα πολύ τιμητικό για μένα. Και θα σας πω γιατί ήταν τιμητικό για μένα. Γιατί ο Νεκτάριος Φαρμάκης είναι ένας πολιτικός πια που ξεκίνησε με ένα μεγάλο όραμα. Δεν δίστασε να βάλει τότε, και το εννοώ αυτό, το κεφάλι του στον τουρβά. Αυτός το έβαλε. 2019 πήγε σε μία περιφέρεια, την κατέκτησε με όραμα, με δράση. Σήμερα, 2023, τέσσερα και κάτι χρόνια μετά, 4,5, έρχεται γεμάτος με δράσεις. Να μιλήσω για την ανεργία, να μιλήσω για την απορροφητικότητα των ΕΣΠΑ, κάποια στιγμή να τα πούμε όλα αυτά. Αλλά βλέπω έναν άνθρωπο που πια μπορώ να πάω μαζί του χέρι-χέρι. Είμαι περήφανη να πω ότι είμαι στο συνδυασμό του, γιατί έχουν γίνει πράγματα. Υπάρχει μια τεράστια εξωστρέφεια. Αυτό ήταν το κλειδί. Είστε περήφανοι και μπορείτε να πείτε ότι εγώ θα συμμετέχω σε αυτή την παράδειξη που έχει κάνει πράγματα. Ναι. Αυτό είναι το κλειδί ουσιαστικά, και είπατε το ναι. Ναι, ναι. Αυτό είναι το κλειδί. Δηλαδή, όταν θα τελειώσει, κυρία Μπάστα, όλα αυτά, θα πάμε στη Ρήγα Φεραίου όλοι, θα συναντιόμαστε και θα λέμε γεια. Γεια. Όλοι είμαστε μεταξύ μας. Μικρό κόσμος είμαστε, δεν είμαστε τώρα. Θα θέλω λοιπόν εκεί πραγματικά να πω γεια με το κεφάλι ψηλά, ότι ήμουν σε ένα συνδυασμό που είχε όραμα, είχε αξίες, είχε έργο. Και αυτό το έργο δεν είπε ότι θα το κάνω, είπε ότι θα το κάνω, το έκανε, έχει ακόμα πάρα πολλά να κάνει και ζήτησε και συγγνώμη. Ο Νεκτάριος Φαρμάκης ζήτησε συγγνώμη. Είναι από τους λίγους ανθρώπους πολιτικούς που έχω ακούσει να ζητούν συγγνώμη. Συγγνώμη για όσες παραλήψεις, όσες ατέλειες, όσα λάθη έγιναν, συγγνώμη για αυτά που δεν έγιναν.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν με αυτό το πάθος αναμένετε να συμβάλλετε κι εσείς σε αυτά που θέλει η παράταξη να γίνουν την επόμενη. Που θέλει ο τόπος μας να γίνουν. Γιατί τα τι θέλει η παράταξη είναι αυτά που ουσιαστικά θέλει ο τόπος μας και που πρέπει να γίνουν στον τόπο μας. Γιατί τώρα έχουν αρχίσει όλα αυτά να εξελίσσονται. Η Δυτική Αχαΐα, η Δυτική Ελλάδα, η Αχαΐα, σταμάτησε πλέον να είναι η ψωροκόστενα της Ελλάδας. Και δεν το λέω εγώ έτσι, δεν το λέει ο Νεκτάριος Φαρμάκης, δεν το λέει μια περιφερειακή αρχή. Το λένε τα νούμερα. Τα νούμερα είναι μάρτυρες, δεν λένε ψέματα. Όταν δούλευα στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, ερχόντουσαν εγκύκλοι, ερχόντουσαν προγράμματα επιχειρήσεις να πάρουν ΕΣΠΑ και απορροφητικότητα. Ήταν σχεδόν και μονοψήφια, πρέπει να σας πω. Απορροφητικότητα των ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ, ένα τεράστιο χρηματοδοτικό. Πείτε μας 2-3 στοιχεία γι' αυτό. Θα τα διαβάσω, γιατί δεν είμαι καλή για να τα θυμάμαι. Δεν θα σας μαλώσει ο Νεκτάριος. Έτσι, μπράβο. Να δείξω ότι έχω διαβάσει το μάθημά μου, δάσκαλε που δίδασκες. Από την εμπειρία μου λοιπόν τότε, πραγματικά ήταν τα νούμερα, ήταν πάρα πολύ χαμηλά. Ναι. Και να πούμε τι είναι το ΕΣΠΑ για πολλούς που ξέρουν. Το ΕΣΠΑ δεν είναι μόνο ένα χρηματοδοτικό εργαλείο. Το ΕΣΠΑ είναι μια μεγάλη πνοή. Ο κύκλος της αγοράς, κυρία Μπάστα, η αγορά είναι κύκλοι που ενώνονται μεταξύ τους. Όταν εγώ θα έχω χρήματα, όχι να καταναλώσω, όχι κατά ανάγκη να καταναλώσω, να επενδύσω, να παράξω, να πουλήσω. Θα το δώσω, θα το πουλήσω, θα το αγοράσει κάποιος, που με τη σειρά του θα μου δώσει χρήματα πίσω. Όλα αυτά ενώνονται και δημιουργούν μία αλυσίδα. Εάν αυτή η αλυσίδα σπάσει, τότε χαθήκαμε. Άρα καταλαβαίνουμε ότι το ΕΣΠΑ είναι ένα εργαλείο όχι μόνο ύπαρξης, αλλά και ανάπτυξης, σημαντικής ανάπτυξης. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το ΕΣΠΑ από το 2019, όπου η απορροφητικότητά του ήταν στο 27%, κρατήστε το νούμερο, 27. Ναι. Εγώ στην τράπεζα το ΕΣΠΑ το είχα προλάβει και σε μονοψήφια νούμερα. Σήμερα μπορούμε να πούμε ότι είναι πάνω από το 85%. Καταλαβαίνετε. Είναι μεγάλο το gap. Είναι πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Η αλήθεια είναι. Έτσι. Είναι έτσι και το στοιχείο σας και καλά κάνετε και το αναφέρετε. Μα μόνο για τα στοιχεία μου αρέσει να μιλάω. Δεν μπορώ να πω τα έργα που έγιναν. Δεν τα γνωρίζω. Μπορώ όμως με πάρα πολύ υπερηφάνεια να μιλήσω πραγματικά για αυτή την απορροφητικότητα που τόσα χρόνια μας οδηγούσε σαν το φτωχό συγγενή πίσω από όλες τις περιφέρειες και μπορώ να μιλήσω επίσης και για την ανεργία. Η ανεργία στην περιοχή μας αυτή τη στιγμή, το πρώτο τρίμηνο του 2023, ουσιαστικά έπεσε κάτω από το 10% και οδηγώντας μας στις πιο top θέσεις στις περιφέρειες μετά την Αττική. Αυτά τα δύο είναι πολύ σημαντικά και αυτά τα δύο μην ξεχνάμε ότι συνδέονται και μεταξύ τους. Δηλαδή το ΕΣΠΑ είναι εργαλείο που πραγματικά λειτουργήσε σαν ανάχωμα στην ανεργία και μας. Κυρία Κολυροπούλου, επειδή όντως είναι το στοιχείο σας τα νούμερα λόγω της τράπεζας και της επαγγελματικής σας δραστηριότητας, τα νούμερα αυτά φτάνουν όμως στους πολίτες. Γιατί θα πει κάποιος φίλος σας, γνωστός, ψηφοφόρος, ναι, αλλά εμείς δεν έχουμε καταλάβει κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Ποιος τα απορρόφησε. Δηλαδή, δεν τα απορρόφησαν. Το ΕΣΠΑ είναι χρηματοδοτικό εργαλείο για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν είναι μόνο για μεγάλες επιχειρήσεις. Σας εξήγησα πριν ακριβώς πώς πάει ο κύκλος της αγοράς. Εάν δεν απορροφήσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων βέβαια και δήμων, κοινοτήτων και όλα αυτά, έτσι. Ναι. Εάν δεν απορροφήσουν ακόμα και διάφορες. Ας πούμε, πολλά χρήματα δόθηκαν στον πολιτιστικό τομέα αυτή την περίοδο με πάρα πολύ περηφάνεια, γιατί δεν είναι μόνο το μαμ, νάνα και κάκα που λέμε. Είναι και η τροφή του μυαλού. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει μόνο καλύπτοντας τις βιωτικές του ανάγκες. Είναι όλο αυτό το σκηνικό που πραγματικά θεωρώ ότι είναι. Εκεί κανένας δεν μπορεί να πει ότι δεν έφτασε κάτι. Να έρθουμε λίγο πάλι σε εσάς. Είμαι όσο πάρα θέλω. Πολύ περίεργη να ρωτήσω. Η περιέργεια σκότωσε τη γάτα. Έχω πολύ μεγάλη περιέργεια όλα αυτά τα χρόνια. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Δεν με σκοτώνει τίποτα. Λοιπόν. Τι σας είπαν τα παιδιά σας όταν τους το ανακοινώσατε? Φαντάζομαι ότι το συζητήσατε όμως πρώτα. Δεν έχουμε κάνει καμία συζήτηση πριν, αλλά σας διαβάζω, το ξέρετε. Το συζητήσατε πριν πάρετε αυτή την απόφαση? Ναι, όταν μου έγινε η πρόταση δεν έφυγα από το γραφείο της περιφέρειας πετώντας και ότι yes, okay, ευχαριστώ, πολύ τιμητικό. Πήγα σπίτι και ναι. Το πρώτο πράγμα που έκανα πραγματικά ήταν να το συζητήσω με την οικογένειά μου. Ξέρετε, θεωρώ ότι για να κάνεις κάτι με πάθος, για να δοθείς, πρέπει να έχεις πίσω πλάτες, στήριγμα. Και πάντα στην πορεία μου μέχρι τώρα ήταν η οικογένειά μου και τα παιδιά μου.
Ναι, ειδικά και τα δύο μου τα παιδιά, η Μπού βέβαια δεν μπορούσε να μιλήσει. Ναι. Μου είπαν, πάμε μάμα, πάμε μαζί. Και μάλιστα η μικρή, επειδή η δραστηριότητά της το επιτρέπει. Ναι, είναι μεγάλη, συνέχεια είναι, μαζί. Είναι το δεξί μου χέρι. Ξαναλέω, η μεγάλη έχει το δικό της τρόπο, έχει τη δική της ζωή, δουλεύει στην Αθήνα. Είναι μακριά, είναι τελείως διαφορετικά. Βοηθάει με το σηκώνει χέρι και πανό. Η μικρή, ναι, πραγματικά είναι και το απολαμβάνει και αυτή από ό,τι βλέπω. Όταν ανακοινώθηκε λοιπόν το όνομά σας και αρχίσατε να κυκλοφορείτε στην Πάτρα και να μιλάτε με φίλους και γνωστούς, ποια ήταν η πρώτη αντίδρασή τους? Των παιδιών. Όχι των παιδιών. Των γνωστών. Των γνωστών και των φίλων. Ήταν η πρώτη ατάκα που σας είπαν επιτέλους. Ναι. Κυρίως οι φίλοι και οι γνωστοί, από εκεί παίρνω και όλη μου τη δύναμη. Από εκεί αντλώ. Κοιτάξτε, κυρία Μπάστα, δεν είμαι από πολιτικό γραφείο. Είμαι έντονα. Από κομματικό σωλήνα, έντονα πολιτικοποιημένη. Είμαι έντονα πολιτικοποιημένη, έντονα, με τεράστια συμμετοχή στα κοινά τόσα χρόνια. Συμμετέχω τουλάχιστον σε 5 εθελοντικές γυναικείες κυρίως οργανώσεις. Καταλαβαίνετε ότι δεν είμαι ένας άνθρωπος που είμαι χτες στην Πάτρα με το σκεπτικό ότι ήρθα αλεξιπτοτίστρια και έπεσα, ναι, ότι α, τι θα κάνω σήμερα, ναι, θα κατέβω υποψήφια στην περιφέρεια. Ναι, οι φίλοι μου, οι γνωστοί μου, γνωρίζοντας την Άτζελα, μου λένε προχώρα, είμαστε δίπλα σου, μπράβο, όλα οκ. Okay. Βέβαια... Και ένα επιτέλους το ακούσατε, είμαι σίγουρη. Ναι, το άκουσα. Από την άλλη, αυτό είναι που ξέρετε που μου δημιουργεί και τη φοβία μου. Το εμπιστεύομαι τώρα, ανοίγω λίγο και την ψυχή μου. Μου δημιουργεί φόβο αυτό, γιατί η αγωνία μου για το αύριο δεν είναι για το αν θα πάω καλά, αν θα εκλεγώ, δεν θα εκλεγώ. Πιστέψτε μου, η αγωνία μου για το αύριο είναι το αν θα μπορέσω να μην διαψεύσω αυτούς τους φίλους μου, αυτούς που μου είπανε πήγαινε. Είναι, αν θέλετε, και το μεγάλο στοίχημα και με τα παιδιά μου, και τα παιδιά μου το έχουν πει αυτό, ότι να δω τώρα τι θα κάνεις, θα αλλάξεις. Είναι το μεγάλο στοίχημα πρώτα απ' όλα με τον εαυτό μου, είναι το μεγάλο στοίχημα με τους φίλους μου. Μάλιστα. Ελπίζω ότι θα το κερδίσω. Εύχομαι να το κερδίσετε, γιατί το δικό σας στοίχημα αφορά και τους πολίτες. Τους πολίτες αυτής της Αχαΐας, που φαντάζομαι ότι όλοι θέλουμε. Είναι κοινός στόχος την αναβάθμιση της περιοχής μας. Έτσι δεν είναι? Έχει πάρα πολλές δυνατότητες. Το γνωρίζουμε αυτό. Η Αχαΐα είναι ένας νομός που έχει πλάτες βουνό και βλέμμα στον ορίζοντα. Για το βλέμμα, ας μην μιλήσουμε καλύτερα, έτσι. Yeah. Έχουμε μία πόλη που δεν είναι καν στραμμένη, δεν κοιτάει στη θάλασσα, δεν ξέρει που κοιτάει. Μάλλον αληθορίζει, θα έλεγα εγώ, σε όλα τα προβλήματα. Μάλιστα. Για να μην πω στρουθοκαμιλίζει. Άρα μπορούμε να γυμνάσουμε τις πλάτες μας, να αισθανθούμε, να στηριχτούμε γερά, να κάνουμε τα πιλάτες μας, να ανοίξουμε το βλέμμα μας για να πάμε μόνο μπροστά. Μάλιστα. Κυρία Κολυροπούλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί. Πέρασε κιόλας. Πέρασε κιόλας, δεν καταλάβατε πως πέρασε η ώρα. Σας το είπα από πριν. Η εκδήλωσή σας αύριο, λοιπόν. Η εκδήλωσή μου αύριο. Δεν κάνω εκδηλώσεις, γιατί του τύπου ότι συγκέντρωση και ομιλία, γιατί θεωρώ ότι δεν είμαι ένας άνθρωπος που έχω να πω κάτι, γιατί δεν είμαι εμπνευσμένη από το στίβο της πολιτικής με την κλασική έννοια. Θα μιλήσετε ειλικρινά λοιπόν στους πολίτες. Θα μιλήσουν ειλικρινά. Οι πολίτες, δεν μιλάω εγώ. Φτιάχνω αύριο, προσπαθώ να φτιάξω μια κοινωνία πολιτών με νέα παιδιά. Η εκδήλωσή μου είναι όταν τα φώτα σβήσουν, τότε σηκώνουμε τα μανίκια. Ναι. Και πραγματικά θα ανταλλάξουμε απόψεις όλοι οι πολίτες, κυρίως τα νέα παιδιά, για το αύριο. Τι θέλουμε να είναι το αύριο, πραγματικά, τι θέλουμε. Μάλιστα. Ποια πόλη θέλουμε, ποια Αχαΐα θέλουμε. Εγώ να σας ευχηθώ καλή επιτυχία, κυρία Κολυροπούλου. Να είστε καλά. Οι ευχές σας πιάνουν. Οι ευχές σας πιάνουν, κυρία Μπάστα. Το ξέρω, το θυμάμαι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Κολυροπούλου. Εγώ σας ευχαριστώ.